Kamala. Hi. Hey there. Oh, hi, you're both together. Και επισήμως το ζεύγος Ομπάμα στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις. We called to say Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and to do everything we can to get you through this election and into the Oval Office. I can't have this phone call without saying to my girl Kamala, I am proud of you. This is going to be historic. Oh my goodness. Michelle, Barack, this means so much to me. Το Δημοκρατικό Κόμμα μιλά πλέον για λογαριασμό της Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. It's all over. It's all over, what's your name? It's all over. In this election, we each face a question. What kind of country do we want to live in? There are some people who think we should be a country of chaos, of fear, of hate. But us, we choose something different. We choose freedom. Στο πρώτο της προεκλογικό σποτ, η Κάμαλα Χάρις επιλέγει την ελευθερία. Και ο Ντόναλντ Τραμπ με παραπάνω από ένα προεκλογικά βίντεο την καταμέτωπο επίθεση. You have any plans to visit the border? At some point, you know, we've been to the border. You haven't been to the border. And I haven't been to Europe. And I don't understand the point that you're making. I am in favor of saying that we're not going to treat people who are undocumented and cross borders criminals. That's correct. Το προεκλογικό τοπίο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχει πάρει πλέον για τα καλά φωτιά με την Κάμαλα Χάρις και τον Ντόναλντ Τραμπ να μην φοβούνται τη σύγκρουση. So we want to ban assault weapons and they want to ban books. Can you imagine? It's lion, L-Y-I-N apostrophe. The most incompetent and far left vice president in American history. Η Καμάλα Χάρις ζητεί debate με τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών, αλλά το επιτελείο του φέρνει στο τραπέζι εμπόδια. I'm ready, and I think the voters deserve to see the split screen that exists in this race on a debate stage, and so I'm ready, let's go. Θα ήταν ανάρμοστο να προγραμματιστεί οτιδήποτε με τη Χάρις, καθώς οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν κάλλιστα να αλλάξουν γνώμη. It is striking the way Kamala Harris has scrambled the very finely tuned Chris La Civita operation that was being run. Donald Trump is having to rapidly adjust his campaign for a new opponent. For 3.5 years, Lion Kamala Harris has been the ultra-liberal driving force behind every single Biden catastrophe. She is a radical left lunatic who will destroy our country. He's clearly disappointed not to be facing Joe Biden, especially as there is now only one old man in this race. Την ίδια στιγμή, η Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό και χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες μεταξύ τους ειλικρινείς, ξεκαθάρισε ότι δεν θα σιωπήσει για την κατάσταση στη Γάζα. We cannot look away in the face of these tragedies. We cannot allow ourselves to become numb to the suffering. And I will not be silent. Συνάντηση όμως με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει και ο Ντόναλντ Τραμπ στο Μαραλάγκο στη Φλόριντα για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια. Και η πιο απρόβλεπτη προεκλογική περίοδος των τελευταίων 10 ετών παραμένει σε εξέλιξη 101 ημέρες προτού ανοίξουν οι κάλπες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι μαζί μου τώρα η Αθηνά Παπακώστα, γιατί η είσοδος στην προεκλογική κούρσα της Κάμαλα Χάρις τα έχει κάνει άνω κάτω, έχει αλλάξει τα δεδομένα και πάμε να δούμε. Γιατί θα μας το δείξουν οι δημοσκοπήσεις που έχουν αρχίσει πλέον να διεξάγονται και να μετρούν την πολιτική ισχύ ακριβώς των δύο υποψηφίων μετά την απόσυρση Biden. Και το πρώτο πράγμα το οποίο θα διαπιστώσουμε είναι ότι η Κάμαλα Χάρις θα πηγαίνει πολύ καλύτερα από ότι ο Τζο Biden. Θα ξεκινήσουμε από τη δημοσκόπηση για λογαριασμό των New York Times, η οποία διεξήχθη από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη, 22 έως 24 Ιουλίου. Κυριακή αποχώρησε ο Biden, έτσι. Ακριβώς. Μία ποσοστιαία μονάδα χωρίζει τους δύο, τον Donald Trump από την Κάμαλα Χάρις. 48% για τον τέος Αμερικανό πρόεδρο,
47% για την αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όφερε δηλαδή το παιχνίδι στα ίσα του τις πρώτες μέρες. Ακριβώς. Και με αυτή η δημοσκόπηση έχει αξία, καθώς έχουν προηγηθεί και δύο προεκλογικές ομιλίες της Κάμαλα χάρη σε ψηφοφόρους. Τώρα, για το ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters, τους χωρίζουν δύο ποσοστιαίες μονάδες διαφορά. Εδώ πέρα όμως βλέπουμε ότι η Κάμαλα χάρη τερματίζει πρώτη με 44% έναντι 42% του Ντόναλτ Τραμπ. Και τέλος, τις ίδιες μέρες, σε αυτές τις δύο δημοσκοπήσεις, στο Reuters και στο CNN που θα δούμε τώρα, αυτές οι δημοσκοπήσεις διεξήχθησαν τη Δευτέρα και την Τρίτη, 22 και 23 Ιουλίου. 49% σύμφωνα με το CNN συγκεντρώνει ο Ντόναλτ Τραμπ, 46% η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρη υποψήφια για το χρήσμα των Δημοκρατικών. Τρεις ποσοστιαίες μονάδες τους χωρίζουν. Τίποτα ακόμα δεν έχει κρυθεί. Η μάχη είναι αμφίροπη, η μάχη είναι σώμα με σώμα. Δεν υπάρχει δηλαδή ξεκάθαρος νικητής. Ωστόσο, βλέπουμε ότι έχει κερδίσει έδαφος, καθώς μην ξεχνάμε ότι πριν από ένα μήνα, όταν υποψήφιος των Δημοκρατικών περιμέναμε ότι θα είναι ο Τζο Μπάιντεν, γιατί ήταν και ο μοναδικός υποψήφιος για το χρήσμα του κόμματος, η διαφορά που χώριζε τους δύο άνδρες, Ντόναλτ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν, κινούνταν έως και 6 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά. Και η Κάμαλα Χάρις έχει χαρτιά ακόμη. Δεν ξέρουμε τον υποψήφιο αντιπρόεδρο και τι όθηση μπορεί να δώσει αυτό στην κούρσα. Το όνομα του οποίου το αναμένουμε γύρω στις 7 Αυγούστου, με τις πρώτες συνεντεύξεις ήδη να διεξάγονται σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CNN, και όλα αυτά ακόμα δεν έχουν καταγράψει και τη στήριξη που προσέφερε σήμερα το ζεύγος Ομπάμα. Να δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθηνά.